Αρνητικά ήταν σήμερα όλα τα rapid test που έκανε το κλιμάκιο του ΕΟΔΗΣ στους κατοίκους του Γερανίου στο Ρέθυμνο, δίδοντας μεγάλη ανάσα στους περίπου 1.000 κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι σχεδόν την τελευταία εβδομάδα απομονώθηκαν στα σπίτια τους υπό το φόβο της επέλασης του αόρατου εχθρού. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι όσο μπορούμε για να αυτή είναι η αμυνά μας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το παραπέρα βήμα μέχρι να έρθουν τα εμβόλια και να εμβολιαστεί ο κόσμος και να αποκτήσουμε μια ανοσία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλουμε είναι να βγουν αρνητικά τα τεστ, αν γίνεται σε όλους τους κατοίκους του χωριού, έτσι να νιώσουμε πάλι ασφαλείς και να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή μας. Από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, τα μέλη του κλιμακίου του ΕΟΔΗ υπέβαλαν σε rapid test 165 συνολικά κατοίκους όλων των ηλικιών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να υποβληθούν σε έλεγχο έπειτα από τα 7 επιβεβαιωμένα και ασυμπτωματικά κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου στην περιοχή. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε τον κόσμο, όχι να φοβηθεί, και δεν φοβάται, προσέχει, αυτό είναι η σημασία, προσέχει, τους ενημερώνουμε και πιστεύω ότι ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με τα αποτελέσματα και απλά να συνεχίσει η όλη καλύτερη εικόνα που υπάρχει στο χωριό, γιατί δεν υπάρχει διασπορά. Τα παιδιά όλα να πάνε στο σχολείο, αυτό μας ενδιαφέρει. Οι κάτοικοι πλέον ανακουφισμένοι βλέπουν με άλλο μάτι την επόμενη ημέρα και όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται στο φακό της Κρήτη TV, τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα αυτοπροστασίας, θα καταφέρουν να αφήσουν πίσω τους το φωνικό ιό σε συνδυασμό και με τους εμβολιασμούς που προτίθενται να κάνουν. Η αναστροφή του κλίματος έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται και στον αριθμό των μαθητών που περνούν πλέον την πόρτα του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Γερανίου, ο οποίος μέρα με την ημέρα όλο ένα και αυξάνεται. Αναστατωθήκαμε, θορυβηθήκαμε και αναγκαστικά κλειστήκαμε μέσα και περιμένουμε τώρα μέσα από τα τεστ και μέσα από τα εμβόλια να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε και να επανέλθουμε πάλι στην κανονικότητα. Το βαρύ κλίμα θα αντιστραφεί σίγουρα. Και εγώ πιστεύω ότι είναι αντίθετο από αυτό που είχε δημιουργηθεί. Και εγώ προσωπικά ψάχνουμε πώς μπορεί να προέκυψε αυτό σε ένα γεράνι που ο κόσμος ανταποκρίνεται στις υποδείξεις και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν τω μεταξύ ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα των επαναλαμβανόμενων μοριακών τεστ, τα οποία υποβάλλονται οι 7 συνολικά γερανιώτες που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα των νέων ελέγχων είναι αρνητικά, όπως επίσης αρνητικά έχουν βγει και όλα τα μοριακά τεστ που έκαναν σε ιδιωτικά εργαστήρια του Ρεθύμνου περίπου 30 άτομα, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από το συγγενικό περιβάλλον τόσο του 90χρονου όσο και της 96χρονης που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην κλινική COVID του νοσοκομείου Ρεθύμνου σε αρκετά καλή κατάσταση.